τον Φίλτα, τον Τίνο, τον Κάκουρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Κάκουρα. Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου. Πέστε μου λιγάκι, επειδή τα ξέρετε καλά τα θέματα αυτά, ήταν μια κίνηση που έγινε 17, ξεκίνησε 17 του Ιουνίου, 19 του Ιούνιου, και νομίζω ότι στο τέλος ξεπεράσαμε και κάθε προσδοκία δηλαδή. Κοιτάξτε, αυτό το λένε και τα νούμερα. Εφόσον είχαμε περίπου 8.000 ταξιδιώτες μονής διαδρομής, περίπου 8.000, και έναν δρομολόγιο το οποίο χρησιμοποίησαν κόσμος ο οποίος δεν μπορούσε να ταξιδέψει με άλλον τρόπο ή ήθελε έναν φθηνό τρόπο να ταξιδέψει προς την Ελλάδα. Ναι. Άρα με αυτή την έννοια θεωρείται ότι ήταν μια πολύ καλή εμπειρία, μια μεγάλη προσπάθεια και από την, από την κυβέρνηση για να επιδοτήσει αυτόν τον δρομολόγιο, ώστε να το χρησιμοποιήσει αρκετός κόσμος, ο οποίος τελικά ταξίδευσε και σε γενικότερα μέσα οι εντυπώσεις ήταν πολύ καλές. Ναι. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Επειδή είναι για 3 χρόνια είναι η επιδότηση του δρομολογίου του συγκεκριμένου, ή 2. Ναι, υπάρχει μια συμφωνία. Βέβαια αυτό είναι συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και του ιδιοκτήτη της του πλοίου. Που είναι άλλη εταιρεία βέβαια. Ναι. Εμείς σαν γραφείων είχαμε την ευθύνη να εκλείνουμε τα εισιτήρια προς όλο αυτόν τον κόσμο. Ναι. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κακουρά. Οι εντυπώσεις, η εικόνα που είχατε εσείς, γιατί κάποιοι φίλοι μας είπαν, βέβαια, οι περισσότεροι είπαν ότι ευτυχώς που έγινε αυτό, έπρεπε να έχει γίνει πριν από χρόνια και καλά έκανε και έγινε. Κάποιοι όμως αναφέρθηκαν και σε κάποια μικροπροβλήματα του πλοίου, όσον αφορά το εστιατόριο, λίγο την καθαριότητα, λίγο. Η εικόνα δικιά σας ποια είναι? Θα βελτιωθεί η κατάσταση? Έχετε εντοπίσει προβλήματα? Κοιτάξτε, βέβαια υπήρχαν κάποια προβλήματα και αρκετές παρατηρήσεις, οι οποίες ελήφθηκαν υπόψη και μεταφέρθηκαν προς την πλειοκτήτρια εταιρεία. Όμως θα ήθελα να πω ότι σε γενικές γραμμές τα πράγματα είναι αρκετά καλά. Και θα πρέπει να τονίσω εδώ ότι δεν πρόκειται για πλοίο κουραζιέρας, δηλαδή πλοίο πολυτελείας. Πρόκειται για πλοίο γραμμής. Και όσοι ταξιδεύουν με πλοία γραμμής, ειδικά στην Ελλάδα, γνωρίζουν ότι αυτή είναι η κατηγορία των πλοίων η οποία κάνει αυτές τις διαδρομές. Άρα με αυτή την έννοια, νομίζω υπήρχε και μια ίσως η κριτική για κάποια θέματα να ήταν και λίγο άδικη. Να πω όμως ότι υπάρχουν και πολλά θετικά σχόλια. Άρα εννοείται ότι όλες οι παρατηρήσεις έχουν καταγραφεί και έχουν σταλεί με σκοπό να διορθωθούν για την επόμενη χρονιά και βέβαια για να γίνει και καλύτερο και το προϊόν. Ναι. Τώρα υπάρχει σκέψη, υπάρχει ευχέρεια να έχουμε ακόμα ένα πλοίο στη γραμμή? Δηλαδή, εντάξει, ξέρουμε ότι είναι εποχικό το δρομολόγιο, ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες το τελευταίο δρομολόγιο για φέτος, 16 του μήνα. Υπάρχει σκέψη, γιατί η ζήτηση ήταν μεγάλη, να μπει και ένα δεύτερο πλοίο? Κοιτάξτε, το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι ειδικά τον Αύγουστο οι καμπίνες είχαν κινήσει πολύ γρήγορα και ήταν ένα από τα, όταν λέω ότι υπήρχαν πολλές παρατηρήσεις και παράπονα, ένα από τα παράπονα ήταν αυτό. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι όταν γεννήθηκε ένα μήνα θα μπορεί να μπει και δεύτερο πλοίο. Και μην ξεχνάτε ότι αυτό το πλοίο για να μπει επιδοτήθηκε. Yeah. Άρα δεν είναι εύκολο επιχείρημα να μπει και δεύτερο πλοίο. Αν στο τέλος φανεί ότι το πλοίο μπορεί να λειτουργήσει και να είναι από μόνο του κερδοφόρο το ταξίδι, το δρομολόγιο, τότε ίσως να υπάρχει και σκέψη για περισσότερα. Αλλά προσωπικά δεν νομίζω για την επόμενη χρονιά. Ναι. Τώρα, υπήρχε πλαφόν μίνιμουμ που θα έπρεπε κάποιοι στο πλοίο να ταξιδέψει κόσμος για να υπάρχει και κέρδος της εταιρείας και να συμφωνήσει η εταιρεία να κάνει το δρομολόγιο? Όχι. Η συμφωνία δεν θα μπει το δρομολόγιο, θα υπάρχει αυτή η επιδότηση και θα υπάρχει συγκεκριμένη ναύλο το οποίο έπρεπε να πληρώσουν. Δηλαδή το ναύλο ήταν προκαθορισμένο, ναι, από τις συμφωνίες. Ναι. Άρα και εμείς όταν μπορούσαμε τα εισιτήρια,
Τότε πουλούσαμε με συγκεκριμένο ναύλο. Για να καταλάβετε, μια καμπίνα δεύτερης κατηγορίας, μετεπιστροφής με όλους τους χώρους, ήταν περίπου 80 ευρώ, 80 και 40 σέντ το άτομο. Άρα μιλούμε για έναν πολύ φτηνό ναύλο, το οποίο στα αεροπορικά, όταν ο κόσμος έμπαινε ειδικά τον Αύγουστο να βγάλει κάποιο εισιτήριο ή να κρατήσει κάποιο εισιτήριο, το ναύλο για την Αθήνα ήταν πολλαπλάσιο. Άρα υπήρχε ένας τρόπος να πάει κάποιος στην Ελλάδα με ένα πολύ χαμηλό κόστος. Και αυτή ήταν η ουσία του θέματος. Εκτός το ότι, όπως αναφέρθηκα και στην αρχή, υπήρχε κόσμος ο οποίος για διάφορους λόγους δεν μπορεί να ταξιδεύσει αεροπορικός, ή κόσμος ο οποίος ήθελε να μεταφέρει το αυτοκίνητο του, τη μοτοσυκλέτα, το ζώο του. Άρα δόθηκε ένας τρόπος διεξόδου για κάποιους, ούτως ώστε να μπορέσουν να κάνουν τις διακοπές τους ή την μεταφορά του από εκεί προς Ελλάδα. Δεν το συζητάμε, κύριε Κάκορα, δεν το συζητάμε. Ότι ήταν μια καλή ευκαιρία για πάρα πολύ κόσμο και φαίνεται ότι προτιμήθηκε από πάρα πολύ κόσμο και για το αυτοκίνητο, η μεταφορά και τη μοτοσυκλέτα και το ποδήλατο και η καμπίνα. Το προτιμήθηκε και ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος ο κόσμος που μετά από 22 χρόνια έγινε κατορθωτό αυτό το εγχείρημα. Το ερώτημα είναι, και το ξέρετε καλύτερα από μένα, είναι να βελτιώσεις το προϊόν αυτό, να το κάνεις καλύτερο για να προσελκύσεις ακόμα περισσότερο κόσμο. Και νομίζω στο τέλος της ημέρας θα γίνει. Σωστά, και η εμπειρία της πρώτης χρονιάς έχει δώσει κάποια αποτελέσματα, τα οποία σίγουρα θα μελετηθούν και θα πρέπει να βελτιωθούν. Εμείς σαν γραφείο έχουμε δώσει ήδη όλες τις παρατηρήσεις που έχουν πάρει από το κοινό και προς την ιδιωτική εταιρεία και προς το Υπουργείο, και περιμένουμε ότι μάλιστα κάποια πράγματα διορθώθηκαν και στην πορεία. Όπως και είχαμε και όπως αναφέρα, και για να είμαι και δίκαιος, πάρα πολλοί κόσμος ήταν πολύ ευχαριστημένος ακόμα και με το προϊόν που το είχε αυτή η κλάδα και τις υπηρεσίες που δείχαν όπως είναι τώρα. Ναι. Οι οποίοι έλεγαν και έχουν γράψει και στα social media ότι είναι ένα πολύ καλό τρόπο μεταφοράς, καθαρών, σε καμπίνες καθαρές, με φτηνών φαγητών. Και είχαμε αρκετά σχόλια θετικά. Και βέβαια, αρκετός κόσμος, όπως ανάφερα προηγουμένως, είχε κάνει κάποιες παρατηρήσεις, οι οποίες αυτές οι παρατηρήσεις έχουν μεταφερθεί. Είναι σίγουρο ότι ο κόσμος το ευχαριστήθηκε και το εκμεταλλεύτηκε. Εξάλλου, μην ξεχνάμε, μου λέει και ο σκηνοθέτης, δεν είναι κουρασγερόπλιο. Έτσι. Λοιπόν, έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κάκουρα. Εύχομαι τα καλύτερα εκεί στον Όμιλο. Να είστε πάντα καλά. Και θα πούμε βέβαια και στην πορεία. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Πάμε τώρα σε ένα ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, να δούμε αυτές τις τουρκικές προκλήσεις που δεν έχουν τέλος, δυστυχώς.